Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έτυχε να συζητάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε μια στιγμή όπου γίνονται κοσμοϊστορικές δηλώσεις. Και αναφέρομαι καταρχήν στην ιστορική δήλωση ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια ιστορική συμφωνία. Εδώ χρειαζόμαστε μια διευκρίνηση, διότι έγινε ορθή επανάληψη. Αντιλαμβάνεστε το γελίο του πράγματος, διότι πρόκειται για ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ανακοινώσεις τις οποίες βλέπει όλη η διεθνής διπλωματία. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το κείμενο. Έγινε κάποιο λάθος γραμματιακό ή υπάρχει βέτο μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ασκήθηκε για να φύγει αυτή η λέξη από το κοινό ανακοινωθέν. Το θυμάστε το βέτο που έλεγε ότι θα ασκήσει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι προφανές ότι δεν υφίσταται για την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον άλλο βέτο υπάρχει και κάνει τη χώρα, νομίζω, να προκαλεί τη συμπάθεια, ας το πω ευγενικά, άλλων διπλωματικών αποστολών. Η δήλωση δεύτερη, για την οποία μας είχε προειδεάσει με συνέντευξή του ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών στην Κυριακάτικη Αυγή, ήρθε από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει ότι και στο τρίτο τρίμηνο η ύφεση θα είναι μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή που καταγράφηκε στο δεύτερο τρίμηνο, και αυτή είναι αποκλειστικά δική σας ύφεση. Δεν υπάρχει lockdown και κορονοϊός εκεί. Εκεί υπάρχουν οι δικές σας λανθασμένες επιλογές. Που δεν έγινε καμία προετοιμασία κατά τη διάρκεια του lockdown, που βεβαίως δεν ενισχύθηκε ο εγχώριος τουρισμός και άνοιξε ο διεθνής τουρισμός χωρίς αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικά και χωρίς προϋπόθεση να γίνεται τεστ. Και πού έχουμε φτάσει τώρα? Να φταίνε τα παιδιά μας στα σχολεία. Ακούσαμε και αυτό από περισπούδαστους, έτσι, ότι οι καταλήψεις θα είναι οι εστίες εξάπλωσης του ιού και μας ζητάνε και κάποιοι ταγί να καταδικάσουμε τα παιδιά μας. Δεν θα τα καταδικάσουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας θα τα στηρίξουμε και εάν κάποιοι έχουν σκοπό να τα καταδικάσουν, θα αγωνιστούμε μαζί με τα παιδιά μας για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Και φταίνε βέβαια και οι επιβάτες των εφορίων. Προσέξτε τώρα. Με το που αναλάβατε, ακυρώσατε διαγωνισμό για 750 λεωφορεία, ο οποίος διαγωνισμός, άκουσον πρωτοφανές βέβαια για τα ελληνικά διοικητικά χρονικά, προέβλεπε ότι θα καλύπτονταν και το σέρβις και τα ανταλλακτικά. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε χώρος για έξτρα αναθέσεις κατά τη διάρκεια της ζωής και της χρήσης των λεωφορείων. Για 15 χρόνια θα ήταν η σύμβαση, η οποία θα μείωνε και τα κόστη που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες εταιρείες, τα λειτουργικά τους. Και θα μπορούσαν αυτή τη μείωση του κόστους να την κάνουν μείωση του εισιτηρίου. Τον ακυρώσατε αυτό το διαγωνισμό, μάλιστα. Για να έρθετε τώρα να πείτε θα βρούμε 200 λεωφορεία παίρνοντας από τον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα. Με συγχωρείτε, δεν είναι επιλογές αυτές οι οποίες στηρίζουν το δημόσιο συμφέρον. Και το να κατηγορούμε τον κόσμο και να βγαίνουν και διάφοροι έξυπνοι στην τηλεόραση να λένε πηγαίνετε με τα πόδια στη δουλειά σας, είναι τουλάχιστον προσβλητικό. Καρδίτσα. Έχετε εικόνα? Πραγματικά. Το ρωτάω με ειλικρίνεια. Ξέρετε ποια ήταν η εικόνα το Σάββατο το βράδυ? Απόκοσμο το σκηνικό. Καθόλου ρεύμα, ουδής αξιωματούχος να έχει εμφανιστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Αυτοί που πανηγύριζαν δίπλα σας για την επιτυχία σας στις δημοτικές εκλογές, που λέγανε μας πρόλαβε ο Ιαννός. Έχετε υπόψη σας ότι έδιναν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης την είδηση ότι την προηγούμενη της καταστροφής, την Πέμπτη το πρωί, προσέξτε με λίγο, την Πέμπτη το πρωί, ότι κάνανε σύσκεψη με τους συναρμόδιους φορείς ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και προετοιμάστηκαν επαρκώς για τον Ιαννό? Καταθέτω στα πρακτικά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας πρωινός τύπος Καρδίτσας. Παρασκευή. Την ίδια μέρα που το βράδυ έγινε η καταστροφή, δηλώνουν ότι είναι πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Ιαννό, το καταλαβαίνετε? Και οι ίδιοι άνθρωποι είχαν το σθένος, πραγματικά τους θαυμάζω, να μην εμφανιστούν δίπλα στους συμπολίτες τους τη στιγμή που παλεύαν μόνοι τους με τις λάσπες και τα χώματα. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι τα 5 και τα 8 χιλιάρικα είναι προφανές ότι δεν αφορούν τη σωτηρία περιουσιών και την επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής της πόλης. Διότι η οικονομική ζωή της πόλης έχει καταστραφεί, επειδή έχει καταστραφεί και εξοπλισμός και εμπόρευμα
και στόκ. Και βεβαίως επειδή έχει καταστραφεί και η εισοδιά έξω από την πόλη, που θα δημιουργούσε εισοδήματα τα οποία θα μπορούσαν την οικονομική δραστηριότητα μέσα στην πόλη να την, να την ενισχύσουν. Θα πρέπει βέβαια και οι καταγραφές των ζημιών να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, αποσύρετε τη διάταξη για την αδιαφανή ενίσχυση μόνο των πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών σταθμών. Είναι μια διάταξη προσβλητική, νομίζω, και για το ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά ενδεχομένως και για αυτούς που θα θελήσουν να την αξιοποιήσουν. Δεν τιμά την Βουλή. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, επειδή δεν υπάρχει χρόνος, 30 δευτερόλεπτα μόνο, κύριε Πρόεδρε, η χώρα χρειάζεται την επανεκκίνηση ενός μεγαλόπνου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για τις υποδομές και τις μεταφορές. Έχετε παγώσει όλα τα έργα. Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα λέγατε ότι η συνέχιση των έργων που είχαμε δρομολογήσει θα έφτιαχνε 40.000 θέσεις εργασίας. Έχετε παγώσει τα πάντα και είναι μια στιγμή στην οποία η οικονομία μας θα μπορούσε με πολιτική στρατηγική και οικονομική στρατηγική, η οποία πραγματικά απαντά στα προβλήματα, να βάλει μπροστά δημόσια έργα τέτοια που και να την πάνε στην επόμενη γενιά υποδομών, μεταφορών και τεχνολογίας και να τις αφήσουν ένα απόθεμα παραγωγικότητας αυξημένο και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και βεβαίως το δημόσιο να εισπράξει από το υφορολογητέα ύλη που θα δημιουργούνταν. Αλλά φαίνεται ότι εσείς είστε άλλη σχολή, περιμένετε να επισυμβεί η καταστροφή η Πισαρίδιος και μετά βλέπουμε.